Να ξεκινήσουμε μάρα από το κομμάτι με τα υπογόνιμα ζευγάρια που είπαμε λίγο πριν και που είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο, γιατί εκεί κάποια στιγμή έρχεται στη ζωή μας ένα παιδί, αλλά χάνεται ο γάμος. Ναι, κινδυνεύει πάρα πολύ η σχέση σε τέτοιες περιπτώσεις. Μαρέα, θα ήθελες να έρθεις εδώ κοντά μας να τα πούμε παρέα? Έτσι να κάνουμε μια πιο φιλική κουβέντα. Για να την ακούω για καλύτερα τη Μαρία. Ωραία. Για να κάνουμε έτσι και ένα διάλογο μαζί, να κάνετε ό,τι θέλετε. Ωραία. Έχει αγγίξει η Μαρία πολλά σημαντικά θέματα. Πριν πάμε στο κομμάτι το ερωτικό, το σεξουαλικό, που είναι ένα τεράστιο θέμα, γιατί πραγματικά βλέπουμε πόσο υποφέρουν τα ζευγάρια και η σεξουαλική του ζωή όταν μπαίνει στη ρομποτική, στον αυτοματισμό. Ότι σήμερα πρέπει να βρεθούμε λόγω της διαδικασίας και του αποτελέσματος που θέλουμε να φέρουμε. Πριν όμως είπες κάτι επίσης πολύ σημαντικό, ότι ένιωσες ενοχές, σε εισαγωγικά, γιατί άφησες η καριέρα να πάει μπροστά για πολλά χρόνια και στη συνέχεια να μπει στη διαδικασία του παιδιού. Θέλω απλά να τονίσω εδώ για τους φίλους που μας ακούνε και κυρίως για τη Μαρία, ότι αυτά εκ των υστέρων τα λέμε. Είναι αυτό που λέει η παλιά μου γνώση να σίγα πρώτα. Τότε, με τα δεδομένα που είχες, αυτή ήταν η καλύτερη επιλογή που μπορούσες να κάνεις και η πρόθεσή σου ήταν πολύ σημαντική. Ήθελες να φτιάξεις μια οικονομική ασφάλεια, ούτως ώστε όταν έρθει το όμορφο μωρό σου στην οικογένεια, να ζήσετε με τον τρόπο και την ποιότητα που θέλετε. Δεν έχει λόγο να νιώθεις τύψεις και ενοχές γιατί το έκανες λάθος το χρονικό πλαίσιο στο οποίο το έβαλες. Καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, είναι η εμπειρία που είχες στη συνέχεια πια με τα καινούργια δεδομένα. Ξέχνατα και άφησε το παρελθόν να καταλαγιάσει. Μάθε απλά 5 πράγματα που σου διδάσκει η ζωή σου. Το άλλο σημαντικό για μένα κομμάτι είναι το θέμα της κατάθλιψης που λέει. Έτσι, μπράβο. Και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε εδώ, Μαρέα, γιατί οι περισσότερες γυναίκες, συνέβη και σε μένα, κάποια στιγμή έχω την καριέρα μπροστά μου, στο μυαλό μου, δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο. Και κάποια στιγμή όταν αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η καριέρα μου δίνει μόνο μια καριέρα, μια άνοδο, 5 δραχμές στην άκρη και δεν μου δίνει τίποτα εσωτερικά, κανένα συναίσθημα, αρχίζω και πέφτω, δεν έχω καμιά δύναμη, κανένα κουράγιο και αρχίζω και απλά πηγαίνω στη δουλειά μου και αρχίζω και σέρνομαι. Και τότε πραγματικά αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει να δω ξανά από την αρχή τη ζωή μου. Και εγώ εδώ έρχομαι να συμφωνήσω με τη Μαρία, γιατί οι ειδικοί πολύ εύκολα λένε πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να κάνεις το άλλο. Αλλά όταν περνάς από την αντίπερα όχθη, αυτό το πρέπει δεν έχει καμιά αξία στη δική σου ζωή. Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία που έχεις για το ζήτημα, γιατί το έχεις βιώσει σε προσωπικό επίπεδο. Ωραία. Μοιάζει σαν φυσιολογική εξέλιξη το να πάθεις τελικά κατάθλιψη μέσα από όλα αυτά. Απλά ήθελα να τονίσω ότι κατάθλιψη δεν παθαίνεις γιατί μία μέρα ξαπλώνεις το βράδυ στο κρεβάτι σου και την άλλη μέρα ξυπνάς το πρωί.